Έχω κοντά μου τον χειρουργό, τον κύριο Αναστάσιο Ξιάρχο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Κάθε φορά ανεβάζετε τον πήχη πιο ψηλά, διότι ό,τι μεταφέρετε σε εμάς είναι πραγματικά ό,τι τελευταίο έρχεται στην ειδικότητά σας από την τεχνολογία και από την εξέλιξη της επιστήμης. Σήμερα λοιπόν, κύριε Ξιάρχο, αφού θυμίσω ότι είστε διευθυντής χειρουργικής κλινικής του ομίλου του ιατρικού και στο Περιστέρι, ναι, στο παράρτημα του Περιστερίου. Βλέπετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη βάση της οθόνης ότι θα μιλήσουμε για μια διαδερμική λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, η οποία είναι ό,τι πιο τελευταίο στο να απαλλαγούμε από πρόβλημα στη χολή, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, και είναι πρωτοποριακός εντελώς ο τρόπος που εφαρμόζει ο γιατρός μας. Κύριε Ξιάρχο, πείτε μας λοιπόν τι πρέπει να ξέρουμε, τι πρέπει να μάθουμε για να αισθανθούμε πολύ καλύτερα. Ναι. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από αυτό που λέμε χολολιθίαση ή χολοκυστοπάθεια. Δηλαδή μιλάμε για πέτρες ή άμμο στη χολή ή κάποιο πρόβλημα στη χολή. Ναι. Η χολή λέγεται χολιδόχος κύστη. Ναι. Γιατί είναι μία κύστη, δηλαδή ένα χλάδι, έχει σχήμα χλαδιού, το οποίο είναι ένα ρεζερβουάρ, μία αποθήκη, ναι, η οποία τι αποθηκεύει τη χολή. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτή ακριβώς την εικόνα ότι το σηκώτι μας, μεταξύ των άλλων, παράγει και το υγρό που λέγεται χολή. Αυτό λοιπόν το υγρό, η χολή, μπαίνει σε αυτά τα δύο σωληνάκια που είναι μέσα στο σηκώτι και, ναι, πηγαίνει μέσω του χολιδόχου πόρου, που κοινώς το λέμε σωληνάκι, και καταλήγει, όπως βλέπετε, κάτω χαμηλά στο 12δάχτυλο, στο έντερο. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν, ναι, θα συναντήσει η χολή, η οποία έχει παραχθεί στο σηκώτι, ναι, τις τροφές. Οι τροφές λοιπόν, αφού έχουν κατέβει από τον ισοφάγο στο στομάχι, θα, ναι, συναντηθούν στο 12δάχτυλο, στο έντερο το λεπτό, ναι, ναι, με τη χολή. Μάλιστα. Η συνάντηση αυτή πρέπει να γίνει για να γίνει η πέψη των τροφών, δηλαδή να διαλυθούν τα λίπη. Έχουμε φάει λοιπόν ένα γεύμα και για να το χωνέψουμε, για να γίνει η πέψη, να απορροφηθεί και να διαλυθεί και κυρίως τα λιπαρά, πρέπει να συναντηθούν οι τροφές με τη χολή. Η χολή λοιπόν που παράγεται από το σηκώτι, mm-hmm, καθημερινά είναι 1,5 λίτρο. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Η χολιδόχος κύστη, ναι, αυτό το πραγματάκι που είπαμε μοιάζει σαν ένα χλάδι, ναι, και το οποίο είναι αυτό που λέμε χολή λαϊκά, ναι, ναι, ο αποθηκευτικός χώρος αποθηκεύει περίπου ένα φλιτζανάκι του καφέ μπροστά στο 1,5 λίτρο που πηγαίνει κάτω. Τι λέτε? Και όταν ένα γεύμα είναι εξαιρετικά βαρύ, ναι, λιπαρό, τότε κάνει μία σύσπαση σαν αντλία, σαν τρόμπα η χολιδόχος κύστη και ρίχνει μέσα στο έντερο συμπληρωματικά τη χολή που έχει αποθηκεύσει. Άρα λοιπόν η λειτουργία της χολής είναι να αποθηκεύει, έτσι, της χολιδόχου κύστος, να αποθηκεύει τη χολή και να δίνει αυτό το διάλειμμα, το επιπλέον, στο έντερο για να γίνει η πέψη των τροφών. Άρα δηλαδή όταν δεν λειτουργεί σωστά, δεν γίνεται η πέψη των τροφών σωστά και έχουμε πρόβλημα. Ακριβώς. Μάλιστα. Όταν λοιπόν έχουμε χολολιθίαση, αυτές είναι πέτρες που έχουμε βγάλει από μια χολή που έχουμε βγάλει λαπαροσκοπικά. Ναι, ναι, όλες αυτές οι μικρές πετρούλες, σαν χάντρες κομπολογιού. Αν έβλεπα αυτή τη φωτογραφία, θα έλεγα ότι είναι η βότσαλα, είναι πετράδια, είναι η μη πολύτιμη λίθη. Ναι. Ότι τι είπες, Γιώργο, ότι νομίζετε ότι είναι. Μοιάζει με και χρυμπάρι, ναι, μου λένε τα παιδιά. Αυτές είναι πέτρες που ήταν στη χολή. Ναι, υπάρχουν διάφορες μορφές πετρών. Μεγαλύτερες, μικρότερες, μαύρες, λευκές, αυτές. Είναι μεγάλη ποικιλία. Οι πέτρες, δεν ξέρουμε ακριβώς το μηχανισμό, ναι, που δημιουργούνται μέσα στη χολιδόχο κύστη, αλλά ένας παράγοντας είναι η στάση. Ό,τι λιμνάζει, κατακάθεται. Μάλιστα. Και επειδή λιμνάζει η χολή μέσα στη χολιδόχο κύστη για αρκετές ώρες, είναι ένας παράγοντας αυτή η στάση που δημιουργεί τη συσσόρευση κάποιων χολικών αλάτων ή οξέων, mm, και δημιουργούν τους λίθους. Μπορεί να έχουν ενοχοποιηθεί σαν παράγοντες η κληρονομικότητα, το γυναικείο φύλλο, η λήψη των αντισυλληπτικών, η παχυσαρκία. Mm-hmm. Και εδώ κάτι που ενδιαφέρει πολλούς και οι αυστηρές δίαιτες χαμηλών λιπαρών. Γι' αυτό λοιπόν ασθενείς. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, αυτό που λέει ο γιατρός τώρα. Γι' αυτό ασθενείς που είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας και δεν σιτίζονται, ναι, κάνουν συχνά χολολιθίαση. Τι λέτε? Ή κάνουν την φλεγμονή του οργάνου. Άρα λοιπόν δίαιτα η οποία είναι αυστηρή δίαιτα, ναι, με πολύ 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 χαμηλά λιπαρά και χωρίς στοιχεία ισορροπίας,
μπορεί να δημιουργήσει και αυτή να βοηθήσει στη χοροληθία. Πάμε στη μέθοδο, καθώς ο αρχισυντάκτης μου έχει δει το βίντεο και τον έχει συναρπάσει και θέλει να το δούμε όλοι μαζί. Λοιπόν, η θεραπεία, όταν έχουμε πέτρες στη χολή, είναι η αφαίρεση της χολιδόχου κύστος. Μάλιστα. Μέχρι το 1989 η αφαίρεση της χολιδόχου κύστος γινόταν ανοιχτά, με μια μεγάλη τομή και τη βγάζαμε. Στη συνέχεια μπήκαμε στη λαπαροσκοπική χολοεξτεκτομή, που βγάζουμε με κάποιες τρυπούλες τη χολιδόχο κύστη, έχοντας μπει μια κάμερα μες στο σώμα και κάποια μικρά εργαλεία. Η λαπαροσκοπική. Ήταν αυτή η μέθοδος. Έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η λαπαροσκοπική μέθοδος που αυτή εφαρμόζουμε πάντα, αυτή είναι, μπαίνουμε από τον ομφαλό, μπαίνει μια ειδική κάμερα, μια μικρή κάμερα, η οποία σε μεγέθυνση βλέπουμε όλα τα όργανα και άλλα τρία μικρά εργαλεία από άλλες τρεις μικρές τρυπούλες, μέσα από τα οποία μπορούμε να αφαιρούμε τη χολή μέσα σε μια σακούλα μαζί με τις πέτρες και να φεύγει από το σώμα. Όπως τη βλέπουμε τώρα δηλαδή. Τώρα, αυτό που εμείς ονομάζουμε διαδερμική λαπαροσκοπική χολοεξεκτομή είναι μια εξέλιξη της χολής, της λαπαροσκοπικής, η οποία ξεκίνησε από την Αμερική τα τελευταία τρία χρόνια. Τι λέτε, είναι τόσο καινούργια μέθοδος, δηλαδή μιλάμε για ό,τι τελευταίο. Για πείτε. Πρόσφατα είχαμε τη χαρά να την κάνουμε και εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο το δικό μας, στο ιατρικό. Και τι ακριβώς συμβαίνει, άλλαξαν τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Γιατί θέλαμε η χειρουργική να γίνεται όσο πάει πιο ελάχιστα επεμβατική. Δηλαδή το τραύμα που προκαλούμε στην κοιλιά... Είναι όσο το δυνατόν μικρότερο. Μικρότερο. Και η αποθεραπεία να γίνεται πιο γρήγορα. Ακριβώς. Έτσι? Αυτό είναι ο σκοπός πια της χειρουργικής. Το μικρότερο τραύμα, η μικρότερη κακοποίηση των ιστών και πολύ γρήγορη επάνωδος στις φυσιολογικές δραστηριότητες. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη αντικατέστησε τα μεγάλα εργαλεία, τα οποία μπαίνανε από σχετικά πιο μεγάλες τρύπες μέσα στην κοιλιά, με εργαλεία που είναι μισό χιλιοστό. Άρα λοιπόν αυτή είναι η εξέλιξη σιγά σιγά, που αφαιρώντας τα, έχοντας κάνει εμείς την εργασία μας, ουσιαστικά ούτε σημάδι αφήνουν, ούτε πόνο προκαλούν, ούτε υπάρχει αυτό το τραύμα που είχαμε παλαιότερα. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό. Γιατρέ μου, να σας πω κάτι. Γίνεται με ολική αναισθησία. Ναι. Γίνεται ολική αναισθησία. Η λαπαροσκοπική χολεξεκτομή. Ναι. Και η τομή, η τρυπούλα είναι πάρα πολύ μικρή. Ο ασθενής ή η ασθενής μένει πόσο μέσα στο νοσοκομείο, εφόσον κάνει αυτή τη μέρα. Ναι, έρχεται στην κλινική το πρωί νηστικός. Εμείς κάνουμε ένα προγχειρητικό έλεγχο, εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία, θώρακος, καρδιογράφημα. Στη συνέχεια γίνεται η επέμβαση που διαρκεί περίπου από 40 λεπτά μέχρι μία με μία μισή ώρα. Μάλιστα. Το απόγευμα είναι μια χαρά, σηκώνεται, περπατάει, τρώει ελαφρά και την άλλη μέρα το πρωί πάει σπίτι. Δηλαδή μια διανυκτέρευση έχει. Καλά, είναι καταπληκτικό. Πάντοτε όταν σας συναντώ εντυπωσιάζομαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και σήμερα. Μιλήσατε για την πιο τελευταία πρωτοποριακή μέθοδο, όπως ακούσατε κυρίες και κύριοι, έτσι όπως μας την παρουσίασε ο χειρουργός ο κύριος Ξιάρχος, για την αφαίρεση του προβλήματος της χολής με διαδερμική λαπαροσκοπική μέθοδο, η οποία είναι η τελευταία θεραπεία.